Μανώλη Σιφάκη από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου να τερματίζει πρώτος για μία ακόμη χρονιά, κορυφώθηκε ο τέταρτος μαραθώνιος Κρήτης. Το συγχαίρουμε θερμά! Μπράβο Μανώλη, ένας αθλητής με τεράστιο ήθος, ένας εργαζόμενος, ένας πατέρας. Τερματίζει τώρα σε 3 ώρες 44 πρώτα λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Ίσως να είναι λίγο τρελό, εν πάση περιπτώσει. Βασικά όλοι στην Αγία Βαρβάρα παράωρη είμαστε και το νου μας έχουμε συνέχεια πώς να ρισκάρουμε, πώς να κάνουμε το νερό μας ευγανίτσα παράωρος. Πιστεύω ότι την άλλη φορά τον Νοέμβρη θα κάνω κάτι καλύτερο. Σημασία έχει η νίκη. Ο νικητής του τέταρτου μαραθωνίου Κρήτης που είχε βάλει στόχο να τερματίσει σε πιο σύντομο χρόνο αφιέρωσε τη νίκη του στη γυναίκα του και έστειλε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο το μήνυμα πως ό,τι θέλει ο άνθρωπος μπορεί να το πετύχει. Έχω βάλει στόχο να ζήσω 1.000.000 ώρες, είναι 114 χρόνια, αλλά δεν θα τρέχω μέχρι τότε, θα τρέχω μέχρι τα 100. Από τα 100 και ύστερα λέω να λασκάρω, να μην καταβαίνω σε αγώνες και να ασχοληθώ λίγο με την προπονητική, να συμβουλεύω νεότερους, μπας και κάνουμε και αυτοί κάτι. Θα το πετύχω, θα είμαστε, όσοι ζουν θα το δούνε. Δεύτερος τερμάτισε ο Γιώργος Νικολετάκης και τρίτος ο Νικηφόρος Τζιώτης. Όλοι οι δρόμοι πάντως, αθλητές και μη, απόλαυσαν μια άρτια διοργάνωση. Η διαδρομή ήταν καλή, είχε λίγο αέρα. Ευχαριστώ πολύ τον προπονητή μου, τον Σταμάτη Παπαδάκη, τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου που με ανέχονται στις πολύ ωραίες προπονήσεις. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αποδείχθηκε στα μέσα της διαδρομής ότι χρειαζόταν περισσότερη προσπάθεια από ό,τι περίμενα. Και ότι το κατάφερα, για μένα είναι πολύ μεγάλη νίκη. Γιατί υπήρξαν πολλές στιγμές που ήθελα να εγκαταλείψω. Πραγματικά ήταν sold out όλες, σχεδόν το πεντάρι και το δεκάρι ήταν sold out και ο μαραθώνιος είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς ξένους. Χαίρομαι για αυτή η διοργάνωση που είναι στα Χανιά. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο τέταρτος μαραθώνιος Κρήτης έσπασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ συμμετοχών. Πραγματικά εδώ το κλίμα είναι κάτι παραπάνω πανηγυρικό. Οι συμμετοχές τόσο των αθλητών όσο και του κόσμου είναι πέρα από κάθε προσδοκία και προηγούμενο και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ και μας υποχρεώνει να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι και μεγαλύτεροι. Τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση του νησιού υποστήριξαν για μία ακόμη φορά η περιφέρεια, δήμοι, μεγάλη χορηγή και σημαντικός αριθμός εθελοντών. Τέταρτος μαραθώνιος εδώ στα Χανιά αποδεικνύεται ότι κάθε χρόνο και καλύτερος και εμείς από την πλευρά τη δική μας πάντα υποστηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, μικρά και μεγάλα γεγονότα και την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κρήτη. Συγχαρητήρια σε όλους. Ξεχωριστό τόνο στη διοργάνωση έδωσαν τα παιδιά που συμμετείχαν στις μικρές διαδρομές των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Ο μαραθώνιος Κρήτης, που ξεκίνησε δειλά πριν από 4 χρόνια, εξελίχθηκε και φέτος ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και πλέον καθιερώνεται ως θεσμός.